χθες έγινε κάτι το οποίο εμείς ως Δημοτική Αρχή το είχαμε υπογράψει και το φέραμε το θέμα αυτό στην 1η Απριλίου σε σχέση με τα προθεματικά των Δήμων. Το φέραμε 1η Απριλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπαμε ότι κοιτάξτε, εδώ πέρα πρόκειται να γίνει αυτό το γεγονός. Το γεγονός το οποίο έλεγε ότι τα αποθεματικά θα δεσμευθούν και θα χρησιμοποιηθούν, όπως λέει η κυβέρνηση, για τις δανειακές ανάγκες της χώρας μας και για να μπορέσει να ξεμπλοκάρει κάποιες διαδικασίες. Τι ήταν εκείνο το οποίο μας έδινε εμάς τη βεβαιότητα ότι αυτό θα γίνει πολύ καιρό πριν? Εμείς δεν είμαστε ούτε μάγοι, ούτε κάνουμε με κάποιον τρόπο βρίσκουμε αυτά τα γεγονότα. Κάνουμε ανάλυση της πολιτικής κατάστασης και της πορείας που παίρνουν οι πολιτικές δυνάμεις και στη συγκεκριμένη περίπτωση η κυβέρνηση και καταλήξαμε ότι αυτό θα γίνει. Γιατί και επιβεβαιωνόμαστε. Αυτό έχει συνέπειες αυτή η ενέργεια. Έχει συνέπειες για τον πατραϊκό λαό, έχει συνέπειες και για τους εργαζόμενους. Δεν είναι ότι και τι έγινε, σας πήραμε τα αποθεματικά, είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις έργο με εφόσον δεν έχεις χρήματα, πώς θα λειτουργήσει ο Δήμος μας. Το προσωπικό με ποια μέσα θα πάει να υλοποιήσει τις όποιες του εργασίες. Εμείς είχαμε ένα φιλόδοξο σχέδιο να εξελιχθεί αυτό το χρονικό διάστημα. Βλέπετε πόσα εκρηκτικά ζητήματα έχουμε, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα. Έχουμε ζητήματα, ας πούμε, ότι θα πρέπει να μια πόλη βομβαρδισμένη και που καλυτέρευσε ο καιρός, ότι θα πρέπει να πάμε εμείς αυτή τη στιγμή, το να αγοράσεις άσφαλτο, το να πας, ας πούμε, να φτιάξεις τους δρόμους, να διορθώσεις. Αυτά με ποια χρήματα θα πάμε να προχωρήσουμε σε αυτές τις ενέργειες. Πώς θα βρούμε εμείς αυτά τα υλικά για να ενεργοποιήσουμε το προσωπικό και το σχεδιασμό μας. Πώς θα βρούμε τα χρήματα για να μπορέσουμε να λύσουμε και τα ζητήματα, ας πούμε, των χώρων, της καθαριότητας, του κοινωνικού οργανισμού. Σχεδιάζουμε εμείς και λέμε ότι θα πάμε να κάνουμε κατασκηνώσεις για τα παιδιά μας. Αυτά πώς θα γίνουν εφόσον δεν θα υπάρχουν τα αντίστοιχα χρήματα. Και φυσικά απειλείται και το μισθό των εργαζομένων και η μισθοδοσία τους, κάτι το οποίο δεν είναι εμείς χτυπούμε το κόδωνα του κινδύνου και λέμε ότι και αυτό ακόμα προχωρώντας είναι σε κίνδυνο. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει, πρέπει να ανακριθεί. Παίρνουμε μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση, καλούμε την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της περιοχής μας να συγκληθεί σε συνεδρία. Σε αύριο έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο και θα πει σαν θέμα. Καλούμε τους δημάρχους της Αχαΐας να συναντηθούμε και να πάρουμε κοινή, να το αντιμετωπίσουμε από κοινού, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και παράλληλα, θα πρέπει ο πατραϊκός λαός να καταλάβει ότι δεν είναι κάποιος Δήμος, ένας Δήμος δεν έχει χρήματα. Είναι ότι με αυτά τα χρήματα κινούμε τη μηχανή αυτή που έχουμε και που φέρνει ένα αποτέλεσμα στο Δήμο μας. Αν αυτά δεν τα έχουμε, είναι κατανοητό ότι θα έχουμε, θα υποστούμε και τις συνέπειες. Άρα θα πρέπει να εξασκήσουμε τη μέγιστη πίεση προς την κυβέρνηση να αλλάξει ρότα. Και δεν συμφωνούμε και με τον προσανατολισμό που έχει η κυβέρνηση που λέει ότι εγώ πηγαίνω αυτή τη στιγμή και δίνω στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην Τρόικα δηλαδή, αυτή που τη λένε τώρα θεσμούς, ότι θα πάμε να δώσουμε αυτά τα χρήματα για να ανακουφιστούμε. Δεν ανακουφίζουμε τίποτα. Εκείνο το οποίο είναι ικανοποιούμε τα αιτήματά τους για να μπορέσουν να υπάρξει μια λειτουργία η οποία δεν θα είναι προς όφελος του λαού. Τα αποτελέσματα αυτών των διαπραγματεύσεων θα είναι εις βάρος του λαού μας και θα συνεχιστεί η μια πολιτική η οποία συνεχώς θα κάνει το φτωχό φτωχότερο και τους πλούσιους πλουσιότερους. Αυτή την κατεύθυνση.